για να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης με την ευκαιρία το Εθνικό Συμβούλιο για την συνομιλία και για την εντελεχή ενημέρωση που είχε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, για την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Στην διάρκεια της συνεδρίασης έγινε επίσης μία επικοδομητική συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρξε ένα θέμα ή κάποια αρχή, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, και το ίδιο παρόμοιο στην Αγγλία, έχουν χαθεί τα πρακτικά της 4ης Ιουλίου του 2017, όταν δεν είχαν δοθεί διευκρινήσεις σε σχέση με το πλαίσιο που τέλεσε. Νομίζω ότι δεν θα σχολιάσω τέτοια ζητήματα. Εκείνο το οποίο όμως είναι μια σταθερά της προσπάθειας που κάνει ο Πρόεδρός μας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με επικοδομητική διάθεση είναι να αξιοποιηθεί το πλαίσιο Γκουτέρες, διότι ακριβώς ο σκοπός είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου είχαν μείνει και βεβαίως οι 6 παράμετροι που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να αποτελέσουν ένα οδηγό. Από τούδε και στο εξής, όπως ενημέρωσε και το Εθνικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να δούμε κάπως καλύτερα μετά τις επαφές που θα έχει η κυρία Λούτ και με τις εγκύτριες δυνάμεις, επαφές οι οποίες κρίνονται βεβαίως απαραίτητες, αφού ακριβώς αναφερόμαστε στις 6 παραμέτρους και στο πλαίσιο Γκουτέρες, και ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια θα δούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα πού βρισκόμαστε. Αφού δεν υπάρχουν τα πρακτικά των ΗΕ και η κάθε πλευρά έχει διαφορετική εικόνα, θέλετε, ανάγνωση ως προς το τι είναι το πλαίσιο Γκουτέρες, τι είναι αυτό που θα είναι κάτω και θα είναι οδηγός πλέον? Να επαναλάβω ότι δεν θα σχολιάσουμε τα εσωτερικά θέματα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας κατέθεσε πολύ συγκεκριμένα στην διαπραγμάτευση, στην διάσκεψη που έγινε για την Κύπρο στο Κραμ Μοντανά, κατέθεσε 6 παραμέτρους οι οποίες βοηθούσαν να γίνει σημαντική πρόοδος. Οι 6 αυτές παράμετροι είναι γνωστές. Είναι επίσης πολύ καλά γνωστό ότι για πρώτη φορά είχε τεθεί, όπως πρέπει να γίνει, το ζήτημα της αλλαγής, της αντικατάστασης του απερχαιωμένου αναχρονιστικού και κατάλληλου συστήματος των εγγύσεων. Εξάλλου, γι' αυτό τον λόγο είναι που από τότε γίνονται και δημόσιες συζητήσεις τόσο από την τουρκική πλευρά όσο και αλλού. Η ουσία την οποία κρατάμε είναι ότι οι 6 παράμετροι και το πλαίσιο Γκουτέρες όπως χαρακτηρίζονται πρέπει να αποτελέσουν μέρος των όρων αναφοράς για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διότι ακριβώς μιλάμε για επανέναρξη και διότι ακριβώς τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνονται και αυτή την ώρα και στις εγκύτριες δυνάμεις. Άρα λοιπόν, για όσους μπορεί να έχουν αμφιβολία, τα ζητήματα της ασφάλειας αποτελούν, όπως ο Γενικός Γραμματέας και γραπτός σε ανακοίνωσή του από τον Ιούνιο του 2017 είχε αποφανθεί, είναι ένα κεφαλαιόδες ζήτημα στην συνολική λύση του Κυπριακού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επί τούτου. Για την ενημέρωση της οποίας έδειχε ο Πρόεδρος από τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει κάποια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, δεν θα ήταν σωστό να πούμε εμείς τι ο Πρωθυπουργός έχει πει στον Πρόεδρο. Σημασία έχει ότι υπάρχει στενή συνεργασία, πλήρης συντονισμός και βεβαίως εκτιμούνται, όπως κατατέθηκαν και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, εκτιμούνται οι πληροφορίες που μεταφέρει ο Πρωθυπουργός από αυτή τη συνάντηση. Έχουμε ακούσει και δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Τσίπρα στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο αναμένουμε είναι το τι θα κατατεθεί ενώπιον της Ειδικής Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Κάποια ένδειξη για το πότε ενδεχομένως να αρχίσει ο προπαρασκευαστικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας?
Αυτό είναι θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Εκείνο το οποίο εμάς μας απασχολεί, έχοντας πάντα την απόλυτη πολιτική βούληση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και την επικοδομητική διάθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εκείνο το οποίο σίγουρα μας απασχολεί είναι το ότι στην συνέχεια της διαπραγμάτευσης θα πρέπει ακριβώς να είναι προς συζήτηση όλα τα θέματα και τα θέματα της ασφάλειας και ότι δεν μπορεί να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές. Υπενθυμίζω ότι εκεί στην διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά η Ελλάδα και η Βρετανία με ένα διαφορετικό τρόπο είχαν πάρει μια καθαρή θέση η οποία διευκόλυνε τη λύση του Κυπριακού. Εναπόκειται λοιπόν και στην Τουρκία να κάνει αυτό το βήμα. Ευχόμαστε να βοηθήσει αυτή η προεργασία η οποία μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, την ελληνική και την τουρκική. Μετά την τουρκογυπριακή πλευρά, κύριε Προδρόμο, ο κύριος Μπουρτζού έκανε μια δήλωση ότι ο κύριος Αρχιντζή, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του ζήτησε να πάει έτοιμος για να εξηγήσει την πρότασή του για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, αν είχατε κάποιο σχόλιο εδώ με του. Και το δεύτερο, οι δηλώσεις του κυρίου Ζερσάη, ότι ετοιμάζουν εγκατάσταση μαρονιτών στα καθημερινά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν και είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση η οποία και τελικά θα γίνει. Και πρόκειται για μια άτυπη συνάντηση, δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση, αλλά μια συνάντηση στην οποία θα έχουν την ευκαιρία οι δύο, ο πρόεδρος μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, να συζητήσουν όλα τα θέματα που τους απασχολούν και με σκοπό να διευκολυνθεί η προσπάθεια αυτή για τον καταρτισμό των όρων αναφοράς. Οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο παρελθόν είχε συνομιλήσει με τον κύριο Ακίντζη και είχε αναφερθεί στο πώς η ιδέα αυτή, η κατεύθυνση αυτή της αποκέντρωσης μπορεί να διευκολύνει μια λειτουργική λύση. Όμως, ταυτόχρονα, για να έχουμε πραγματικά την επανάρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι διατεθειμένες να συζητήσουν όλα τα θέματα. Το Κυπριακό δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης του Ομοσπονδιακού Πολιτεύματος και της προνοούμενης από ψηφίσματα των ΕΕ πολιτικής ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής. Το Κυπριακό είναι και θέμα ξένης κατοχής, η οποία θα πρέπει να έρθει, αποχώρηση στρατευμάτων, κατάργηση εγγυήσεων, δημιουργίας ενός συστήματος ασφάλειας που θα εμπνέει ασφάλεια σε όλους τους Κυπρίους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πηγαίνει... Συνεχίζει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει δηλώσεις στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών που βρίσκονται επί τόπου. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος των τοποθετήσεών του. Να πάμε πριν επιστρέψουμε στο στούντιο να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του Σίγμα Live, τη συνάδελφο Τυφρόσο Βιολάρη.